Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είμαι η Βάλια Μπούη και πάμε να δούμε ειδήσεις μέσα από το neakrete.gr. Ανησυχία από τα πανωτά τροχεία δυστυχήματα στο νησί, καθώς σε διάστημα ενός 24ωρου δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Μετά τον 24χρονο που έφυγε σε τροχαίο στο Ρέθυμνο ξημερώματα Δευτέρας, μία ακόμα τραγωδία σε Λασίθι, αυτή την φορά το βράδυ της ίδιας ημέρας, με θύμα 62χρονο όταν έπεσε με το αυτοκίνητό του σε γκρεμό ύψους 7 μέτρων. Στο μεταξύ το πρωί υπήρξε καραμπόλα οχημάτων στην Εθνική Οδό στο ύψος των Πέρα Γαλήνων. Φρενάρει ο τουρισμός το 2019 για την Κρήτη μετά τα απανωτά ρεκόρ. Καμπανάκι από την δυναμική επιστροφή της Τουρκίας, με τις προβλέψεις να είναι δυσίωνες, καθώς όλα δείχνουν πως θα έχουμε μία ήπια καθίζηση στις τουριστικές αφίξεις. Παιδικά προσωπάκια έλαψαν στο Παγνί όταν άντρες της επίλεκτης ομάδας ορειβατών της Τρίτης ΕΜΑΚ Ηρακλείου έφεραν με επιτυχία εις πέρα στην πιο όμορφη αποστολή της καριέρας τους. Ντύθηκαν άι βασίλειδες και μοίρασαν σάκους γεμάτους παιχνίδια, βιβλία, ελπίδες και όνειρα για τους μικρούς ασθενείς και τις οικογένειές τους στην κλινική της παιδοαιματολογίας του Παγνί. Για όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο, μπείτε στο neakrete.gr και ακολουθήστε μας στα social media. neakrete.gr, η ενημέρωση στα χέρια σου.